Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το αργότερο έως την ερχόμενη Τετάρτη τελειώνει η αγωνία των υποψηφίων των πανελλήνιων εξετάσεων. Περιμένουμε την Δευτέρα 26 ή την Τετάρτη 28. Μάλλον η δεύτερη είναι και η πιθανότερη ημερομηνία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών και κατά συνέπεια η μείωση των αριστούχων θα φέρουν τους υποψηφίους προ πολλών εκπλήξεων. Το πώς θα κινηθούν οι βάσεις, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι εξαρτάται από τρεις διαφορετικούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα από τις επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις, από τον αριθμό των εισακτέων όπως ορίζεται σε κάθε τμήμα πανεπιστημιακό ξεχωριστά και από την δήλωση δηλαδή της προτιμήσης των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο. Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον στα τρία πρώτα επιστημονικά πεδία αναμένεται να κινηθούν πτωτικά. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο μάλλον λίγο πιο ισορροπημένοι, αλλά σίγουρα θα κινηθούν πτωτικά. Όσον αφορά το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκεί κυρίως λόγω των χαμηλών επιδόσεων στη φυσική και τη χημεία, η πτώση αναμένεται να είναι μεγαλύτερη. Και θα είναι μεγαλύτερη στα τμήματα που ανήκουν μόνο στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο και όχι κάπου αλλού συγχρόνως. Και αναφέρομαι κυρίως στα πολυτεχνικά τμήματα. Πολυτεχνικά λοιπόν τμήματα, κυρίως της περιφέρειας, η πτώση αναμένεται να είναι μεγάλη. Τριψήφια αριθμή. Όσον αφορά το τρίτο επιστημονικό πεδίο, κυρίως για τον ίδιο λόγο, δηλαδή τις χαμηλές επιδόσεις στα ίδια μαθήματα, φυσική και χημεία, περιμένουμε και εκεί μια πτώση. Η πτώση μάλιστα φαίνεται να επηρεάζει και τις περιζήτητες σχολές, οι οποίες μέχρι σήμερα διατηρούσαν πολύ υψηλά τον πύχη των μορίων. Το πιθανότερο είναι ότι μετά από πολλά χρόνια θα δούμε τις ιατρικές να κινούνται κάτω από τις 19.000 μονάδες. Διαφορετική αναμένεται να είναι η εικόνα στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, όπου εκεί δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αυξητικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Θα έχουμε σίγουρα κάποια τμήματα οικονομικά τα οποία θα έχουν αυξητικές τάσεις. Μικρές λοιπόν μετακινήσεις, αυτή τη φορά και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Το γεγονός ότι στο μηχανογραφικό φέτος υπάρχουν σχολές που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας. Πολύ σοβαρός παράγοντας, γιατί οι ανατροπές είναι μεγάλες, κυρίως με την ανατατοποίηση τμήματων. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα που έως τώρα από αρκετούς υποψήφιους δεν δηλώνονταν, φέτος θα δηλωθούν, επειδή στη συνείδησή τους με έναν τρόπο αναβαθμίστηκαν.